Άτον, είναι έτσι. Ναι, έχουμε μια, μέχρι στιγμής μια καλή ροή, θα έλεγα. Δεν θα ήθελα να δώσω ακόμα νούμερα, αλλά το πρώτο δείγμα νομίζω είναι σχετικά ενθαρρυντικό, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά που περιμέναμε, δεδομένου ότι, όπως ξέρετε, η εθελοντική αποκάλυψη είχε υψηλούς συντελεστές, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Παρ' όλα αυτά υπήρξε ανταπόκριση. Κύριε Πιτσιλή, πιστεύω θα υπάρξει και στη συνέχεια. Ναι, κύριε Πιτσιλή, δεν θέλουμε να μας δώσετε νούμερα, δεν θέλετε εσείς. Εντάξει, παρ' όλα αυτά υπάρχει η ροή ή υπάρχει μια ανταπόκριση μια συγκεκριμένη στιγμή και μετά σταμάτησε? Κοιτάξτε, τώρα ήταν ο πρώτος κύκλος όσων συνδέθηκαν, όσων φορολογουμένων υπήρχαν υποθέσεις για τις οποίες είχαν γίνει προσωρινές πράξεις. Ήταν ο πρώτος κύκλος. Εκτιμούμε ότι, καλά, τώρα έχει κάνει μία, αν θέλετε, χιλιά αυτό, αλλά πάλι προς το τέλος της προθεσμίας εκτιμούμε ότι θα υπάρξει πάλι αύξηση ροής. Θα ενεργοποιηθούμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Πέστε μας τώρα τις προτεραιότητες που έχει η φορολογική αρχή, τις οποίες ανακοινώσατε. Να δούμε ποια είναι τα πρώτα βήματα που έχετε μπροστά σας. Κοιτάξτε, πρώτο πράγμα, όπως είπα και εχθές, προχθές στο συνέδριο της διανόησης, είναι η έκδοση της απόφασής μας για τη φετινή προτεραιοποίηση, όπου πλέον έχοντας αξιοποιήσει την εμπειρία των προηγουμένων ετών και προσαρμόζοντάς την και στις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών, αναπτύσσουμε ειδικά κριτήρια αναελεκτική μονάδα, δηλαδή ειδικά για το ΚΕΦΟΜΕΠ, τη μονάδα ελέγχου φορολογουμένου μεγάλου πλούτου, ειδικά για τη μονάδα ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων, ειδικά για τις ΔΟΗ, ειδικά για τις ΦΑΕ. Αυτή λοιπόν θα εκδοθεί πολύ προσεχώς και θα μοιραστούν οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις σε κάθε ΔΟΗ. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα, την οποία και εσείς αναφέρατε πριν από λίγο, έχει να κάνει με το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου καταθέσεων. Πάμε να μιλήσουμε, κύριε Πιτσιλή, για αυτό το σύστημα. Πώς είναι, τι είναι, τι θα κάνει. Αυτό είναι καταρχήν είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από πόρους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή από ανθρώπους και μέσα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έχουμε συγκεντρώσει τις καταθέσεις γενικά, τις τραπεζικές κινήσεις ενός πολύ μεγάλου αριθμού φορολογουμένων, με ενιαίο κωδικολόγιο το οποίο φτιάχνει από κοινού από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους αρμόδιους υπαλλήλους Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συσχετίζονται οι πληροφορίες με άμεσο και ηλεκτρονικό τρόπο και γίνεται μια καταρχήν σύγκριση με δηλωθέντα έσοδα των φορολογουμένων για τις ελεγχόμενες περιόδους, από την οποία εξετάζουμε... Να καταλάβουμε κάτι σε αυτό που λέτε. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, από τη μια μεριά, όταν κάνω τη φορολογική μου δήλωση, το βγάζει η ίδια η εφορία. Δεν βγάζει το νούμερο των καταθέσεών μου. Τους τόκους που έχω πάρει, που αναλογούν προφανώς. Όχι, μην μπερδεύετε τους τόκους. Άλλο οι τόκοι και άλλο το ποσό της κατάθεσης. Ναι, οι τόκοι δεν αναλογούν σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή, μπορεί να έχω ένα ποσό και οι τόκοι να είναι τελείως διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι επιτόκιο έχει συμφωνήσει ο κάθε φορολογούμενος. Δεν είναι τεράστιες οι διαφορές όμως. Υπάρχουν διαφορετικά προϊόντα, όπως ξέρετε, άλλα είναι επενδυτικά, άλλα είναι απλή τόκη κατάθεση. Σύμφωνο. Βάσει περιπτώσει, εμείς έχουμε την πληροφορία των καταθέσεων. Δεν έχουμε την πληροφορία των τόκων. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πληροφορία καταθέσεων. Ναι. Και αυτήν αξιοποιούμε, αυτήν συσχετίζουμε. Και μέσω του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί, ναι, αφαιρούνται από τις Θέλει να παρέμβει ο κύριος Αμπελιώτης για αυτό το θέμα. Κύριε Αμπελιώτη, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Ο κύριος διοικητής σωστά το αναφέρει. Ναι. Έχουν όλη την πληροφορία. Δεν λέω κάτι καινούριο. Το αναφέρει ο διοικητής, οπότε είναι παραδεκτό. Ναι. Όμως θα πρέπει να προσδιορίσουν ακριβώς το χρόνο από τον οποίο θα αρχίσουν αυτοί οι έλεγχοι. Είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς όλοι οι ιδιώτες, οι φοροτεχνικοί, θέλουμε να πάνε καλά τα έσοδα. Ναι. Αλλά μη βγουν αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, ναι, που πάμε σε παραγραφές και ο κόπος όλων αυτών του ελεγχτικού μηχανισμού δεν ανταποκριθεί σε έσοδα. Ένα αυτό. Συμβουλίου. Και το δεύτερο, που αναφέρεται οι τόκοι. Οι τόκοι μπορεί να αντιστοιχιστούν με κεφάλαια. Όμως εδώ η εφαρμογή αυτή θα ελέγχει πρωτογενείς καταθέσεις. Αφού λοιπόν θα ελέγχει πρωτογενείς καταθέσεις, δεν μπορούμε αυτό το έβριμα να το έχουμε από τους τόκους. Και δεύτερον, οι πρωτογενείς καταθέσεις αυτές πρέπει να αποτυπωθούν σε μια ενιαία χάραξη ελέγχου
ποιες πρωτογενείς καταθέσεις θα πρέπει να γνωρίζει και ο φορολογούμενος, ούτως ώστε να στείλει τα υπομνήματά του και με γρήγορες διαδικασίες να εμφανιστεί ποιος έχει διαφορές και ποιος δεν έχει. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό το ερώτημα, κύριε Πιτσίλη. Να απαντήσω σε αυτά που ναι, σε αυτό σχετικά, για να το απαντήσετε είναι, όλο μαζί. Έχουμε από το 2008 μέχρι σήμερα 7 αποφάσεις παράτασης της παραγραφής. Έρχεται το δεύτερο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και λέει ότι αυτό πρέπει να τελειώνει. Δεν μπορούμε να πάμε σε βάθος μεγαλύτερο των 5 χρόνων. Και περιμένουμε την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για να προσδιοριστεί αν όντως μπορούμε να πάμε σε μεγαλύτερο ή όχι βάθος. Πείτε μας λοιπόν πώς το αντιμετωπίζετε εσείς και αν όντως υπάρχει ο κίνδυνος που είπε ο κ. Αμπελιώτης. Να απαντήσω και στα δύο θέματα που άκουσα. Πρώτον, η απόφαση που έχει βγει του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως γνωρίζετε, είναι παραπεμπτική στην Ολομέλεια. Άρα δεν επιλύει οριστικά το ζήτημα. Όσο λοιπόν αυτό το ζήτημα δεν έχει επιληθεί οριστικά, εμείς εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε αυτά που εμείς θεωρούμε ως ορθά. Δηλαδή τις διατάξεις όπως τις βλέπουμε. Όταν θα επιληθεί αυτό το ζήτημα, θα αναπροσαρμόσουμε και τη στρατηγική μας ανάλογα με το τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την περιμένουμε και εμείς αυτή την απόφαση, γιατί ευνόητα, όπως και σωστά ο κύριος Αμπελιώτης λέει, καθορίζει και τη στοχοθεσία των ελέγχων μας. Ούτως ή άλλως, πάντως, να ξέρετε, σύμφωνα με τον νόμο, για φέτος πρέπει το 60% των υποθέσεών μας να είναι φρέσκες, δηλαδή είναι από το 2012 και μετά. Και το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 70% του χρόνου, πάλι σύμφωνα των υποθέσεων, πάλι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Ως προς το δεύτερο που είπε ο κύριος Αμπελιώτης, πράγματι συσχετίζονται πρωτογενείς καταθέσεις με έσοδα. Όχι μόνο εισοδήματα, έσοδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, και έσοδα από πώληση ακινήτου, τα οποία δεν είναι φορολογητέα ως εισόδημα. Τα συσχετίζουμε. Και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα, αυτή η διαφορά είναι καταρχήν ένδειξη διαφοράς. Δεν είναι τελικός έλεγχος για μας. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα εξετάσει μετά ο ελεγκτής τις καταθέσεις εκείνες οι οποίες έχουν φορολογικό ενδιαφέρον και θα απομονώσει ενδεχομένως, μπορεί να βγάλει και με το δικό του μάτι, να βγάλει και άλλες. Αν θεωρεί ότι δεν έχουν φορολογικό ενδιαφέρον και ότι προκύπτει από τα λοιπά στοιχεία ότι δεν είναι φορολογητές. Κύριε Πιτσιλή, να σταθούμε λίγο σας παρακαλώ σε αυτό το σημείο. Ναι. Με ποια έννοια. Υπάρχει το λογισμικό. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα να μην γίνει για όλους τους φορολογούμενους και πρέπει να γίνεται μόνο, αν κατάλαβα καλά, αν όχι διορθώστε με σας παρακαλώ, για αυτούς που υπάρχει ένα ενδιαφέρον κατά την άποψή σας και τους ερευνάτε. Όχι. Το λογισμικό αυτό θα εφαρμοστεί σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει που υπάρχει το λογισμικό, ναι, ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα μεγάλος αριθμός υπαλλήλων για να το τρέξει, όχι, με αυτή την έννοια το λέω. Θα μπαίνουν οι καταθέσεις, θα μπαίνει το όνομά μου και με το πάτημα ενός κουμπιού θα βγαίνει αν εγώ. Ξαναλέω, για να μην έχουμε παρεμηνία, ξαναλέω ότι αυτό είναι σύστημα καταρχήν εντοπισμού ενδεχόμενων φορολογικών διαφορών, ούτε καν απόκριση φορολογητέα ύλη. Για να φτάσουμε από εκεί. Στην απόκριψη φορολογητέα ασύλης γίνεται έλεγχος από ελεγκτή. Ο οποίος θα εξετάσει, ο οποίος θα καλέσει το φορολογούμενο να του παράξει εξηγήσεις. Δεν είναι πατάμε με ένα κουμπί να βγάζουμε ελέγχους και να καταλογίζουμε ποσά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, το λογισμικό ως τέτοιο έχει τη δυνατότητα μαζικής εφαρμογής, δηλαδή μαζικά να το τρέξουμε για πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων. Και να δούμε από εκεί ποιες περιπτώσεις έχουν πραγματικά ενδιαφέρον. Σας θυμίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση για μια λίστα καταθετών περίπου 1,2 εκατομμύρια φθηνή. Ναι. Το λογισμικό αυτό μπορεί να σαρώσει μαζικά αυτή τη λίστα και να δούμε αν πράγματι από εκεί πέρα υπάρχουν υποθέσεις με ενδιαφέρον. Το μεγάλο πρόβλημα που ετέθη από πολύ κόσμο είναι πώς θα μπορέσετε πραγματικά να διαπιστώσετε ότι οι καταθέσεις που έγιναν σε διάφορους λογαριασμούς ήταν προϊόν εισοδημάτων που κρύφτηκαν. Δηλαδή μπορεί να ήταν κάποιοι επιχειρηματίες να είχαν επαγγελματικές συναλλαγές και εκεί μπαινόβγαιναν διάφορα ποσά. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με αυτό είναι όταν θα κληθεί να δικαιολογήσει αυτές τις συναλλαγές ο φορολογούμενος, πού θα βρει δικαιολογητικά σε βάθος 10-15 χρόνων. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε ούτως ή άλλως. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε
με βάση και τις εντολές ελέγχου και τις παραγγελίες που έχουν ήδη εκδοθεί. Αυτό το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα. Το καταλαβαίνουμε και οι υπηρεσίες μας προσπαθούν να λάβουν υπόψη τους όσα περισσότερα μπορούν από τα δικαιολογητικά που τους προσκομίζουν οι φορολογούμενοι. Είναι όντως ένα ζήτημα. Μισό λεπτό να πάμε. Πρέπει να πάμε, κύριε Πιτσιλίκη, στο θέμα των πληστηριασμών με την Εγκύκλιο. Καταρχήν, μόνο αν έχετε εικόνα από πότε θα ξεκινήσει να εφαρμοστεί, επειδή λέμε άμεσα συνέχεια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν έχετε μία ημερομηνία. Η πρόθεσή μας είναι από την επόμενη εβδομάδα να μπει σε παραγωγική λειτουργία. Μάλιστα. Να πω μία κουβέντα μόνο. Ναι. Λέει ο διοικητής ότι αυτό εντοπίζει, δεν καταλογίζει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι γίνεται μία. Σάρωση όλων αυτών των αφημί και μετέπειτα πάμε στην ελεκτική αρχή που υπάγει το κάθε αφημί και βγαίνει, ζητούνται τα δεδομένα, υποβάλλει το υπόμνημά του ο φορολογούμενος, βγαίνουν οι προσωρινές πράξεις και πρέπει να έχει το αρκετό διάστημα να δώσει τα ανάλογα στοιχεία. Ένα θέμα όμως που θα συναντήσετε είναι ότι πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν έσοδα τα οποία ο φορολογούμενος κατά το παρελθόν δεν είχε την υποχρέωση να τα δηλώσει, οπότε πρέπει να έχει κατά τον έλεγχο να του δίδεται η δυνατότητα και θα τα έχει οπωσδήποτε όπως τα έχει. Και το δεύτερο σημαντικό είναι όταν ο καλόπιστος τρίτος, η τράπεζα, η οποία δεν σου δίνει στοιχεία ροής των καταθέσεων για να αποδείξει ότι αυτές οι καταθέσεις προέρχονται από το Α κεφάλαιο ή το Β, τότε πρέπει ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου να εντοπίζεται μεμονωμένα στις καταθέσεις αυτές και να ελέγχονται, όχι να ψάχνουμε τη ροή από πού έρχονται. Διότι η τράπεζα όταν δεν έχει στοιχεία, ο φορολογούμενος δεν έχει την άμυνα, την νόμιμη να αντιμετωπίσει και να δώσει το πραγματικό στοιχείο για τις καταθέσεις αυτές. Σε ορισμένους χώρους το μαύρο χρήμα έρεε σαν ποτάμι. Πριν από κάποια χρόνια. Πριν από 2-3 μέρες, αποκαλύψαμε εδώ πέρα από την ΕΡΤ, συναλλαγή που έγινε στην Ερμιονίδα, μεταβάστηκε ένα κίνητο έναντι πραγματικής αξίας 5-6 εκατομμυρίων ευρώ και στην εφορία δηλώθηκαν 500.000. 500.000. Δηλαδή, κάποιος έκλεψε φόρους 600.000 ευρώ από το δημόσιο. Έχουν ξεκινήσει τέτοιοι έλεγχοι, έτσι, και καλούνται τώρα αναδρομικά να πληρωθούν. Με την δυνατότητα που υπάρχει μέχρι 31 Μαΐου να υπάρχει ευνοϊκότερη μεταχείριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κάνεις και συμπληρωματικό συμβόλαιο με 3%. Ναι, μόνο που θα πρέπει η εφορία. Πάμε να ρωτήσουμε τον κύριο Βαθύλη. Δεν το κάνει αυτό ο κύριε Βιτσιλή, να πάμε λοιπόν και στο κομμάτι αυτό που σας είπαμε. Στη διαδικασία κατάσχεσης και πληστηριασμού ακινήτων. Αυτή η εγκύκλωση που δόθηκε στην δημοσιότητα έχει σημαντικές αλλαγές. Και ίσως μία από τις σημαντικότερες είναι και η τιμή εκκίνησης, έτσι δεν είναι? Ακούστε, αυτή η εγκύκλειος, και μου είχε, αν θέλετε, κάνει λίγο εντύπωση η σχετική συζήτηση, με αυτή την εγκύκλειο εμείς ενημερώσαμε τις υπηρεσίες μας για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον κώδικα πολιτικής διοικονομίας, δηλαδή στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τις αναγκαστικές κατασχέσεις του κοινού δικαίου, όχι τις κατασχέσεις τις διοικητικές, ναι. Και οι οποίες έχουν για μας μόνο συμπληρωματική εφαρμογή, στο βαθμό που δεν ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του ΚΕΔΕ. Εμείς λοιπόν, όπου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του ΚΕΔΕ, εφαρμόζουμε τις ειδικές διατάξεις του ΚΕΔΕ. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας έχουν συμπληρωματική αξία για μας και ενημερώσαμε απλώς τους υπαλλήλους μας να τις γνωρίζουν. Θέλετε να πείτε ότι δεν είναι κάτι καινούριο? Όχι, προφανώς δεν είναι. Οι διατάξεις είναι εκεί από το 2015. Έχουν εφαρμογή από 1η-1η του 2016 και στους πληστηριασμούς από Σεπτέμβριο του 2016 και για μας. Εμείς απλώς ενημερώσαμε τις υπηρεσίες μας να τις γνωρίζουν, γιατί πρέπει και αυτές να τις γνωρίζουν, προκειμένου να θωρακίσουν τα συμφέροντα του δημοσίου. Αλλά δεν φέρνουν κάτι καινούριο. Οι διατάξεις του ΚΕΔΕ εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση που διάβαζα σε διάφορες εφημερίδες, τους αφήνουμε μόνο με τα ρούχα κλπ. Δεν έχει αλλάξει ο ΚΕΔΕ στο κομμάτι αυτό και πρέπει να σας πω κιόλας ότι αυτού του είδους οι κατασχέσεις κινητών δεν είναι πρακτική που γενικά ακολουθούμε, διότι δεν είναι δαπανηρή και δεν μας αποφέρει και τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Μέχρι τώρα, γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ δώρος δηλαδή έγινε για το τίποτα. Αυτό κατάλαβα.